Και κάπως έτσι ξεκινάμε το πρώτο vlog Αθήνα και Game Fest. Όσοι καταφέρατε να έρθετε, θα σας πάρω εγώ μαζί μου. Μη σχολιάσετε λίγο το φωτισμό, τα έχουμε κλείσει όλα. Έτοιμες βαλίτσες, έτοιμη η κυρία Σάκρου. Γεια σας. Και ξεκινάμε. Κάπως έτσι θα πάει το vlog, λίγο θα βλέπετε από εκεί, λίγο θα βλέπετε εμένα, θα υπάρχει ένας έξτρα σχολιασμός, θα σας εξηγήσω παρακάτω περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, η ώρα είναι 8 το πρωί, έχουμε κοιμηθεί μόνο 3 ώρες και είμαστε σαν ζόμπι. Αυτό σκεφτείτε. Και η πρώτη μας στάση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω εγώ αλλιώς, είναι ο καφές. Καλά καταλάβετε, τετραπλή δόση καφέ. Αχ, θέλω την πακέτα μου. Περίμενε. Πήραμε να φάμε. Πήραμε εννοείται ένα τετραπλό εσπρέσο σκέτο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πήραμε να φάμε. Μία μπακέτα λαντικών, δύο muffins που θα τα φάει η κοπέλα μου. Και είμαστε έτοιμοι. Βάλαμε και βενζίνη, γεμίσαμε. 125 ευρώ βενζίνη λέει για να γεμίσει. Τι το περάσατε εδώ πέρα, τίποτα πετρέλαια έχουμε. Και γενικά φύγαμε. Έτοιμοι. Και κάτι που ξέχασα, κάντε like στο βίντεο, subscribe αν δεν έχετε, γιατί πραγματικά πόσα διόδια θα πληρώσουμε, τι θα βγάλουμε. Για να δούμε πόσο είναι, ξεκινάμε. 2.05 λέει και είμαστε στο πρώτο. Έτσι θα δείτε μια διαδρομή, Αθήνα, Καλαμάτα και αντιστρόφως, πόσα θα πληρώσουμε στα διόδια. Δεν ξέρω τι να πω. Και μετράμε. Και μετά από υπολογισμούς, Καλαμάτα, Αθήνα και πίσω, 30 ευρώ διόδια. Ηρεμήστε λίγο, δεν ξέρω ποιοι βγάζουν τα διόδια. Ηρεμήστε, δεν είμαστε στο Ντουμπάι. Ηρεμήστε λίγο. Ένας άνθρωπος για να ανέβει και να κατέβει, ξέρω εγώ, από μια απόσταση όπως είναι Καλαμάτα, Αθήνα, μαζί με βενζίνες θέλει γύρω στα 160 ευρώ. Χαλαρώστε. Εκδρομές θέλουμε να κάνουμε. Όχι να κάνουμε πλουσιοπάροχη ζωή. Και κάτι που έχω προσέξει, εσείς που οδηγάτε, δεν είστε μόνοι σας στο δρόμο. Δεν χρειάζεται να παίρνετε ζωές. Μη βγαίνετε χωρίς φλας να κάνετε προσπέραση οπουδήποτε από τον μπροστά σας, πετάγεστε μπροστά στον άλλον, κάνετε ό,τι θέλετε, δεν σας ανήκει ο δρόμος. Δεν χρειάζεται να σπέρνετε θάνατο. Από ό,τι καταλάβατε, ήμουν λίγο έξω φρενών, καθώς στο δρόμο βλέπεις πολλά. Και όταν οδηγάς εθνική με μεγάλες ταχύτητες, το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Γι' αυτό προσοχή στους δρόμους. Φτάσαμε Αθήνα. Καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από την κίνηση ότι μπήκαμε σε αυτό το μουρλό. Κοίτα τι γίνεται απέναντι. Φεύγουν όλοι. Μόνο εμείς πάμε Αθήνα. Μόνο εμείς πάμε Αθήνα. Αλλά πάμε για τον καλύτερο σκοπό. Πάμε για Hype Festival, ένα διήμερο φωτιά. Και όπως ξαναείπα, θα σας πάρουμε μαζί σε αυτό το ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι που θα γνωρίσω και εγώ και εσείς για πρώτη φορά. Καθώς είναι πρώτη φορά που γίνεται. Μετά από 2 ώρες ταξιδάκι φτάσαμε. 2 ώρες και κάτι. Και σε λίγες ώρες θα λέμε στο φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε εσύ Σωτήρος, σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, γεμάτο μαγαζιά, πάμε μετρό, να φύγουμε για γκάζι, για τα Hype Festival και γενικά πολύ hype. Έχουμε κατέβει μετρό στον Πειραιά, πρώτη φορά έρχομαι. Παιδιά, ο Πειραιάς έχει μετρό, φοβερό, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα κατεβούμε πώς το λένε? Κεραμικό. Κεραμικό. Εδώ και δίπλα είναι τον γκάζι. Να βγάλουμε εισιτήρια. Τι έχεις να πεις για το μετρό? Αρχικά έχω αγχωθεί γιατί πάμε όλη την ώρα κάτω. Μια κλειστοφοβία την έχω. Ή δεν το προλαβαίνουμε? Δεν το προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το επόμενο. Γενικά φοβερό μετρό. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν έχω συνηθίσει να κοιτάω την κάμερα και κοιτάω όλη την ώρα την οθόνη. Πού πρέπει να πάμε? Δεν ξέρω.
Είμαστε εδώ, Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο. Τι χρώμα θα πάρουμε? Πάμε εκεί, αλλάζουμε. Δεν έχει αλλαγή. Έχει. Όχι μου. Παίρνουμε το μπλε, Δημοτικό Θέατρο. Παίρνουμε το μπλε και πάμε κεραμικό. Οκ, το έχουμε. Λοιπόν, κάτι απόκοσμη θόρυβη που ακούγονται την ώρα που είσαι μέσα στο μετρό. Λες και είσαι στις πύλες εκεί πέρα της κολάσσος, βγαίνει ο Άδης. Και εκτός από αυτό, σκάει και μήνυμα από το 112 και μέλουσε κρύος υδρότας. Πώς τα περνάτε όλα αυτά? Χωρίς πλάκα, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ήχη που ακουγόντουσαν. Εγώ παλιά που είχα πάει στο μετρό, έχω μπει αρκετές φορές στο μετρό, δεν γινότανε έτσι. Δεν ακουγόταν αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι θα βγει ο Άδης από κάτω, ας φάει την ψυχή. Δεν ξέρω, μου είπαν ότι πήγαμε ένα πορτοκαλί, το οποίο είναι το παλιό, και γενικά πήγαινε, κάναμε λίγο τραμπάλα. Εγώ ήμουν κάπως έτσι. Έξω και το βιντεάκι που είδατε έτσι λίγο πριν το απόσπασμα. Έχω και πιο κάτω ή πιο μετά. Και εκτός από αυτό, την ώρα που είμαστε κάτω, σκάει μήνυμα από το 112, καθώς εκείνη την ημέρα η Αθήνα είχε πάρει φωτιά. Πάρνηθα, γενικά είχαμε γεμίσει φωτιές και νομίζω πιο μετά έχω και σκηνικό που ξανασκάει μήνυμα 112, αρχίζει φυσάει, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως ήταν λίγο περίεργες ημέρες. Από ό,τι καταλάβατε, καλώς ήρθατε στο Hype Festival. Και ναι, φτάσαμε στο Hype Festival, σε αυτό το μοναδικό μέρος. Με το που μπαίνω μέσα, έχω πάθει σοκ με το τι γίνεται και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να κάνω vlog μιλώντας, γιατί ίσως δεν έχω την τεχνογνωσία να αφαιρέσω τη μουσική που ακούγεται και θα φάμε copyrights. Οπότε θα έχουμε πλάνα και voice over από πάνω. Μπαίνοντας μέσα, αντικρίζεις τα 3 escape rooms, 3 επιλογές για όλα τα γούστα. Ακριβώς μετά, merch του Dream και γενικά μπορούσε να τυπώσεις μπλούζες. Ρέτρο παιχνίδια για να θυμηθούμε όπου ξεκίνησαν όλοι οι gamers και ακριβώς δίπλα League of Legends Cage. Αραμάκια, τουρνουά σε σχολιασμό του The Rock και του Niro. Μεγάλο tournament, μεγάλα ονόματα. Και δεν θα παραλείψουμε εκτός από αυτό το μπάσκετ. Καλά ακούσατε, εδώ μαζεύονταν τα περισσότερα tokens. Να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται με τις δραστηριότητες. Υπήρχαν πάρα πολλά περίπτερα παύλα που είχαν δραστηριότητες μέσα. Εκεί πέρα έπαιρνες μέρος, έπιανες κάποιους στόχους ή γενικά έπαιζες και κέρδισες tokens. Αυτά τα tokens τα εξαργύρωνες για διάφορα δώρα, μεγάλα και μικρά. Παρ' όλα αυτά ήταν κυρίως μεγάλα τα δώρα, καθώς είδα να φεύγουν PlayStation 5, καρέκλα της Anda Seeds, οι οποίες είναι πανάκριβες, το ξέρετε, όλοι θέλουν μία, νομίζω και εγώ πρέπει να την αντικαταστήσω με μία τέτοια. Γενικά υπήρχε αρκετός κόσμος, μεγάλες ουρές, ειδικά στο μπάσκετ, στο FPS area που ήταν με τα Nerf Guns, έχω πλάνα, θα τα δείτε. Επικό event. Δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι τα PC, τα τούμπανα που είχαν στήσει για να παίξουμε PUBG και Fortnite. Μας περίμεναν, είχα πάει μεσημέρι καθώς ήθελα να βγάλω πλάνα χωρίς πάρα πολύ κόσμο και δεν ξεχνάμε Fortnite, support the creator Sacro Gaming. Επόμενη στάση, Tekken Tournament. Επική μάχη, τα παιδιά δώσανε ρέστα, μπορούσε και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Ένα μπράβο για αυτό το kick, μόνο αυτό θα πω. Γύρισε όλο το παιχνίδι. Αγαπημένο σημείο, Athens Collectibles. Με το που είδα Funko Pop, έτρεξα, έκανα τις αγορές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε αυτές τις δύο φιγούρες που τις έψαχνα και ετοιμαστείτε να σας φύγουν τα σαγόνια. Όχι απλά από τα αγαπημένα μου σημεία, να και τα καλούδια μας. Luffy Gear 5, που είναι, αυτό είναι, επιτέλους το βρήκα, και ο Ace. Τι να πω, γι' αυτά ζω εγώ. Red Bull Racing Simulator. Το, για μένα θα πω το καλύτερο σημείο σε όλο το Hype Festival, καθώς έκατσα κανένα μισάωρο, δεν άφηνα τους άλλους να κάτσουν, το ευχαριστήθηκα. Βλέπετε να δοκιμάζουμε τις οδηγικές μας ικανότητες, εγώ. Παρεπιπτόντως έχουμε κάτσει δίπλα από τον Dream, έτυχε, όπως και ο ίδιος, έτσι και εγώ. Για δικαιολογία θα πούμε ότι μας στράβωνε ο ήλιος και δεν βλέπαμε στροφές. Τα παρατάει από ό,τι βλέπετε και κάπου εδώ θα δω και εγώ μια στροφή και θα φύγω ευθεία.
Trace and Chase, Sporting Card Trading. Ένα σημείο που ποτέ δεν έβρισκες καρέκλα να κάτσεις, καθώς υπήρχαν πάρα πολλοί traders που θέλαν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε card opening, σε sport card opening. Και κάπου εδώ βλέπω μια καλή κάρτα, το βλέπετε, τη δείχνει. Πείτε μου στα σχόλια αν είναι καλή, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Επιστροφή στο περίπτερο που έπεφτε το περισσότερο ξύλο. Tekken, Smash Mario Bros, Mortal Kombat και γενικά ό,τι fighting υπήρχε, εδώ το έπαιζες. Έβρισκες ένα αντίπαλο, στοιχηματίζεται κιόλας tokens και γινόταν χαμός. Δεν θα έλειπε και FIFA. Για να δούμε. Για λίγο να βάλει goal. Δεν πειράζει, συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά. Αγαπημένο σημείο. Δοκιμάζεις αντανακλαστικά. Αν θυμάμαι καλά, έκανα 53, δεν θυμάμαι στα πόσα δευτερόλεπτα. Πείτε μου στα σχόλια. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή επίδοση, καθώς μου το έπανε και ας πούμε οι κριτές που ήταν εκεί. Και εννοείται θα έβαζα και την γυναίκα μου να παίξει, καθώς θέλαμε να μαζέψουμε tokens για να δώσουμε στα παιδιά. Μπαίνουμε στο περίπτερο του Κοτσόβολου και για πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω VR. Καλά ακούσατε, δεν έχω VR. Θα πάρουμε όμως γιατί θέλω content. Παίξαμε το Beat Saber, ωραίο παιχνίδι, το είχα ξαναδεί γενικά στα social να κυκλοφορεί, είμαι και της μουσικής. Θεωρώ ότι στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα θα δοκιμάσουμε πάλι. Επιστροφή στο Valorant. Έπαιζα competitive Valorant, το παράτησα καθώς ήθελε πάρα πολύ tryharding και δεν είχα όρεξη πλέον γι' αυτό. Είχε στόχο τα 50 στο 1 λεπτό, 50 στόχους στο 1 λεπτό, κάπου στα 100 κάτι κάναμε. Θυμήθηκα λίγο τα παλιά, τα νοστάλγησα, αλλά στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα το είχα ήδη ξεχάσει, καθώς το παράτησα για τον ίδιο ακριβώς λόγο που ακούσατε πιο πριν. Και πάμε τώρα στο tournament. League of Legends, Σαραμάκια, Nero και The Rock, τρομεροί σχολιαστές, απίστευτο tournament, συγχαρητήρια στον νικητή. Σε ένα hype festival δεν θα λείπαν τα hype αθλήματα. Skateboard, BMX, χορός, breakdance. Μαρσόνα κλείνει τη βραδιά και συγχαρητήρια σε όλη τη διοργάνωση. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μέρα με όμορφες εικόνες όπως λέει ο Δούσης και επειδή μου αρέσει, κοιτάξτε εικόνα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα πάμε βολτούλα στο κέντρο της Αθήνας. Θα κατέβουμε Σύνταγμα. Και όπου, ό,τι προκύψει. Μπορούμε να πάμε μοναστηράκι, θα δούμε. Όπου μας κάνει κλικ, θα εξερευνήσουμε. Θα πάρουμε και μία φίλη. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και ένα μικρό food tour. Θέλω κάτι προφιτερόλ να πάω να φάω και ό,τι προκύψει. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Αυτή είναι η ψυχολογική μου κατάσταση. Αυτή είναι η ψυχολογική μου κατάσταση κάθε μέρα. Δεν ξέρω, μπορεί να βάλω κάποιο beep αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Απλά. Κάτσε με. Έλα, παραδεχτείτε το. Η ψυχολογική μας κατάσταση είναι αυτή. Για άλλη μια φορά κατεβαίνω στο μετρό. Η κλειστοφοβία μου έχει αρχίσει και ήδη τρέχει. Βλέπετε. Υδρότας. Με κοροϊδεύει. Αλλά παιδιά, οι ήχοι που ακούγονται μέσα είναι απόκοσμοι. Πραγματικά περιμένω τα δαιμόνια να βγουν από τα έγκατα της γης μιας που είσαι κάτω και να σε φάνε. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή παλεύω με τους εφιάλτες μου. Και έχω εδώ την κυρία Βάσο, την κυρία Σάκρο να μας κάνει bullying. Και άλλο που ξέχασα να αναφέρω. Αυτά εδώ τα μάρμαρα. Γιατί πρέπει να κλειστράνε τόσο πολύ, παίζει με τη ζωή σου. Έχουμε κοντέψει να κάνουμε πατινάζ. Διαγλιστράνει πάρα πολύ. Αλλά έχει γέλιο. Στις στροφές παίρνεις, αν τις πάρεις κλειστές έχεις φύγει με τη μούρη. Κατεβαίνουμε κι άλλο κάτω. Έτσι. Στα Τάρταρα, στις πύλες του Άδη. Δεν ξέρω. Έχετε έρθει ποτέ μετροπυρά? Είναι όλο έτσι. Δεν χάνεται και κάτι. Τι έχεις
χτυπάει το 112 για άλλη μια φορά την ώρα που κατεβαίνουμε κάτω. Χτυπάει το 112. Εγώ μπορεί να πάθω κρίση πανικού. Και για να μην λέτε ότι μπορεί να λέμε, να το 112. Είσαι στα έγκατα της γης και χτυπάει το 112, δηλαδή τι άλλο θέλουμε. Σε πόση ώρα έρχεται, πού είναι? Κάνε zoom. Σήμερα αργεί. Ναι, είναι Κυριακή. Πω. Εντάξει, θα αργήσουμε στο ραντεβού. Συγγνώμη. Ακούτε τις απόδοσεις στο ρύθμι. Τοποθέτηση προϊόντος, ό,τι πρέπει μιλάμε στο μετρό μέσα. Μασχαλίλας. Και επιτέλους φτάσαμε Σύνταγμα. Από εδώ βλέπετε τη Βουλή. Ας μην σχολιάσουμε ποιοι είναι μέσα. Ένα ανύπαρκτο σκηνικό. Είδαμε. Γεια, πείτε ένα γεια. Γεια. Εδώ έχει ένα μάτι, δεν ξέρω, κάποιοι την ξέρετε. Υπάρχει ένα μάτι εδώ. Αυτά και πάμε να κάτσουμε για καφέ. Κάναμε στάση για καφεδάκι σε ένα έτσι roof garden, πώς να το πω, Ερμού 18. Έτσι είναι και το όνομα και η διεύθυνση. Επόμενη στάση, θες μπάμπαν. Ένα σημείο που αν θες να φας μπάμπαν στην Αθήνα είναι αυτό. Τρομερό μαγαζί, πολύ καλές τιμές και ποιότητα. Εγώ διάλεξα ένα με κοτόπουλο και ένα με γύρο. Τρομερά μπάμπαν. Εδώ βλέπουμε ένα Japan style, μια κόνσλου σαλατούλα και πατάτες με μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια. Μόνο λίγο η σαλάτα με απογοήτευσε, αλλά όλα τα υπόλοιπα κορυφή. Και ένα μαγαζί φαίνεται ότι είναι καλό όχι μόνο από το φάι που σερβίρει, αλλά και την εξυπηρέτηση που έχει. Γι' αυτό βλέπετε το κέρασμα, το οποίο είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι τηγανιτά ψωμάκια με πραλίνα σοκολάτας, μπανάνα και πλούσιο μπισκότο από πάνω. Απολαυστικό. Και έτσι κλείνουμε το αλμυρό πιάτο. Καλά καταλάβατε, γιατί θα έρθει και συνέχεια. Ας φάγαμε γλυκό. Αλλά από τις καλύτερες επιλογές για μπάμπαν, θες μπάω Περικλέους 30-32 στο κέντρο της Αθήνας. Ανεπιφύλακτα το συστήνω. Και φύγαμε για βολτούλα να χωνέψουμε. Να σας πω, ενδιαφέρεται κανείς? Βαθύ πασόκ πράσινο, καιρό τα είχαμε. Επιστροφή στα καλά, δεν ξέρω, το ζαχαρώνω. Δεν μας πήρε και πολύ να χωνέψουμε, οπότε μετά πήγαμε 2-1-2 κερμού 18, σουρεάλ, τα καλύτερα προφιτερόλ. Πραγματικά τα βλέπω πάλι τα πλάνα και μου τρέχουν τα σάλια. Διάλεξα προφιτερόλ με παγωτό, μόκα, πραλίνα και φιστίκι. Και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο μας vlog. Έχω ακόμα ένα πλάνο για το τέλος, καθώς είχα ανάποδο το μικρόφωνο και δεν ακουγόμουν καλά, οπότε ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι μέχρι τώρα στο βίντεο, καθώς 20 λεπτά βίντεο και vlog είναι δύσκολο, αλλά σας ευχαριστώ όλους. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο vlog. Καλή συνέχεια. Πάμε για το τελευταίο πλάνο. Γενικά δεν έβηκα πολλά, δεν είναι το Σύνταγμα, πήγαμε έτσι, πάγαμε. Κυρίως είδαμε γνωστούς που θέλαμε να δούμε και συνεργάτες. Τι θα πηγαίνουμε? Ό,τι ωραία, κάτι να αντέχω δύο μέρες. Παιδιά, εμείς δεν ξέρω, όσα ζουν στην επαρχία, φορεία κάνει για δύο μέρες να δεις την Αθήνα. Η ρυθμή, τα πάντα βιάζεσαι για να πας κάπου θες πίσω, ώρα, μία ώρα. Και γενικά πολύ χαμένος χρόνος, δεν ξέρω. Πρέπει να πάρετε μπροστά της επαρχία, να γυρίσει πάλι πίσω ο κόσμος. Ότι δεν έχουμε. Τα Λαμάτα που είναι επαρχία, έχουμε 60 χιλιάδες άτομα. Αλλά κάτι λίγο
Δεν ξέρω, κουράστηκα σήμερα. Λείπουμε κάθε μέρα 6-7 ώρες για να κάνουμε 3 με 4 πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, δεύτερη μέρα τελείωσε. Τώρα πάμε για επιστροφή.